Ο λαός και η εργατική τάξη και στην περιφερειά μας ένα χρόνο τώρα δίνει τη μάχη απέναντι στην πανδημία. Όμως, οι εκπρόσωποι της τοπικής διοίκησης και ιδιαίτερα της περιφέρειας, ο περιφερειάρχης, οι εκπρόσωποι των άλλων αστικών παρατάξεων, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση και τα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης, λιβανίζονται πως δήθεν η περιοχή μας μετατρέπεται πέρα από μεταφορικός κόμβος και σε ενεργειακό κόμβο, πως αναβαθμίζεται γεωπολιτικά με την κατασκευή των δύο αγωγών, των πλωτών σταθμών LG και όλα αυτά βέβαια σε μια κατεύθυνση που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τις μεγάλες ανάγκες του λαού μας και τα συμφέροντά τους. Τα σχέδιά τους για πολιτική αναβάθμιση της περιοχής που επικαλούνται δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τις λαϊκές ανάγκες, για φθηνή θέρμαση, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για ειρήνη και συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς. Η ένταξη που ευαγγελίζονται στο 5ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης κάποιων υποδομών για τις λαϊκές ανάγκες είναι ελάχιστες με βάση τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας και δεν αλλάζουν το βασικό μονοπωλιακό χαρακτήρα όλων αυτών των προγραμμάτων. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δυστυχώς, συνεχίζει να βρίσκεται σε μια από τις τελευταίες θέσεις των περιφερειών της Ευρωζώνης με βάση τους δείκτες ανάπτυξης, με το χαμηλότερο ΑΕΠ κατά κεφαλή, όπως και οι ίδιοι βέβαια αναγκάζονται να το παραδεχτούν. Ενώ από την περιοχή, όπως είπαμε προηγουμένως, περνούν δύο αγωγοί φυσικού αερίου, έχει το κύτταρο πετρελαίου στον Πρίνο, ενώ σχεδιάζεται η κατασκευή των πλωτών δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου, αυτός ο ενεργειακός πλούτος όμως συνοδεύεται με την πρωτιά που κατέχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη στην ενεργειακή φτώχεια. Οι φτωχοί αγρότες βρέθηκαν μπροστά στα νέα αντιλαϊκά μέτρα, στη φορολογία, την ασφάλιση, τις αποζημιώσεις που δεν καλύπτουν τις πραγματικές καταστροφές που καθυστερούν τα φορολογικά προβλήματα, το ακριβό πετρέλαιο, τον κίνδυνο απώλειας που έρχεται άμεσα των επενδοτήσεών τους εξαιτίας των δασικών χαρτών που η κυβέρνηση δεν λέει να δώσει οριστική και πραγματική λύση. Την ώρα που με κυβερνητικές αποφάσεις αλλά και τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνονται τζάμπα σε μονοπωλιακούς ομήρους, οι πηγές γεωθερμίας, προκρίνονται και χρηματοδοτούνται επενδύσεις σε δημόσια γη, ενισχύοντας τη δράση των μονοπωλίων στον αγροτροφικό τομέα. Η έλλειψη έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας και αποστοκιστικών, τα ακαθάριστα για δεκαετίες ρέματα μη διευθέτηση των χυμάρων οδηγούν με τις πρώτες βροχές σε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και είχαμε δυστυχώς και το μεγάλο δυστύχημα στην περιοχή μας που χάσαμε έναν άνθρωπο, ένα πυροσβέστη. Η έλλειψη αντισυσμικής και αντιπυρικής θωράκισης, το υπαρχιακό δίκτυο, το αγροτικό δίκτυο, όλα αυτά είναι χρόνια προβλήματα και δυστυχώς δεν παίρνουν τη λύση τους. Είναι φανερό, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, ότι ο δρόμος που έχουν επιλέξει έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας και της εργατικής τάξης. Ο μόνος δρόμος που υπάρχει είναι η αντίσταση και ο αγώνας για την ανατροπή τους. Ευχαριστώ.